Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, με βέβαια κορυφαίο αυτό που είναι κορυφαίο θέμα εδώ και 1,5 χρόνια στον τόπο μας και σε όλο τον κόσμο, την πανδημία. Καλησπέρα σας κύριε Γαϊτάνη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η κυβέρνηση δέχεται μια διαρκή επίθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνολική θα έλεγα. Ότι δεν τα πάει καλά στο θέμα της πανδημίας στο τελευταίο διάστημα και ότι παίρνει μέτρα αποσπασματικά τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα. Η δική σας απάντηση στην κριτική αυτή την οποία δέχεστε ποια είναι? Η δική μου απάντηση κύριε Ξενάκη είναι επιστημονική, δεν είναι πολιτική. Ξέραμε από το καλοκαίρι ότι η μετάλλαξη Δέλτα θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα και θα καταστήσει τον κορονοϊό κυρίως νόσο των ανεμβολίαστων. Τι λέγαμε λοιπόν από το καλοκαίρι? Ότι αυτή τη στιγμή τα εμβόλια είναι διαθέσιμα. Ο καθένας, σας υπενθυμίζω, από τον Ιούνιο μπορούσε να εμβολιαστεί με όποιο εμβόλιο θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Να προστρέξει ο πληθυσμός της χώρας, οι συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Βλέπουν, για παράδειγμα, ότι σε όσες χώρες ο εμβολιαστικός ρυθμός έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα, οι νοσηλείες και οι διασωληνώσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Εμείς εδώ είμαστε σε ένα μέσο προς καλό επίπεδο. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ καλύτερα, σαφώς. Δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η νόσος να διαδίδεται πολύ πιο εύκολα, να αυξάνονται οι διασωληνωμένοι. Γιατί δεν το έχουμε καταφέρει? Γιατί? Τι έχουμε κάνει λάθος? Γιατί προφανώς κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά για να μην το έχουμε καταφέρει ως τώρα. Ακούστε, για παράδειγμα εσείς στις δικές σας εκπομπές, εδώ και 10 μήνες ενημερώνετε συνεχώς τον κόσμο. Βγάζετε επιστήμονες και μιλούν για τα ωφέλη του εμβολιασμού. Πριν ένα χρόνο περίπου, ο εμβολιασμός στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα 73%. Τι σημαίνει? Ότι πραγματικά οι συμπολίτες μας πείθονται. Τις τελευταίες 3 μέρες έχουν κλειστεί πάρα πολλές χιλιάδες πρώτες δόσεις, ραντεβού για την πρώτη δόση. Σημαίνει δηλαδή πράγματι ότι ο κόσμος πείθεται σταδιακά, σιγά σιγά. Υπάρχει, αν θέλετε, μια μεγάλη άρνηση και ένας προβληματισμός, ο οποίος πρέπει να καμφθεί. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω, γιατί το βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ, κύριε Ξενάκη, το ρόλο που παίζουν ορισμένοι γιατροί, οι οποίοι συμβολεύουν συμπολίτες μας να μην εμβολιαστούν. Αναφέρομαι στο περιστατικό με την εγκυμονούσα γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ενώ ευτυχώς το βρέφος γεννήθηκε, σώθηκε και φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του. Θα πρέπει λοιπόν και ο ιατρικός σύλλογος να μεριμνήσει, να απομονώσει αντιεπιστημονικές φωνές που αποπροσανατολίζουν τους συμπολίτες μας και έχει σαν αποτέλεσμα να μείνουν ανεμβολιαστοί. Ξέρετε, πραγματικά η πολιτεία. Και εγώ θέλω να ακούσω την κριτική. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει? Να σας πω λοιπόν μια κριτική που δεν σχετίζεται βέβαια άμεσα με τα εμβόλια. Σχετίζεται με τη συνολική αντιμετώπιση. Λένε ότι μονοσήμαντα λειτουργείται με βάση τους εμβολιασμούς. Ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν πάει τόσο καλά, αν είμαστε κάπου στο μέσο όρο της Ευρώπης, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Και έχετε αφήσει άλλα πράγματα. Φερρυπίν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπου ο κόσμος σε πολλές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, ταξιδεύει, λες και είναι σαρδέλες. Επίσης στα σχολεία. Πάτε σε συμπτύξεις τμήματων, ενώ πρέπει θεωρητικώς να αραιώσουν οι μαθητές στα τμήματα των σχολείων, ειδικά όταν ξέρουμε πως υπάρχει μετάδοση μέσω μαθητών, αν και ευτυχώς. Τα παιδιά, ακόμα και όταν γίνονται φορείς του COVID-19, το παίρνουν ελαφριά. Εδώ, τι κάνετε, στα δύο αυτά κομμάτια? Ακούστε, κύριε Ξενάκη, κανείς πρέπει να βλέπει τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας ανάλογα με το τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν καλή. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής, γιατί στην Αττική είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, στην υπόλοιπη περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη περιφέρεια που έχουμε διασπορά του κορονοϊού δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι, μιλάμε για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όμως είναι 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι. Έχουν μειωθεί χρονοαποστάσεις στα δρομολόγια του μετρό και του τρένου, κύριε Ξενάκη, έχουν παρουσιαστεί όλα αυτά τα δεδομένα. Αλλά σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να δούμε και τι γίνεται και στις άλλες χώρες του κόσμου για να κατανοήσουμε πράγματι αν αυτό είναι το πρόβλημα.
στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Τόκιο, πολυπληθείς πρωτεύουσες που οι πολίτες εκεί είναι εξοικειωμένοι και έχουν την κουλτούρα να χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιεί ο καθένας κατά μόνας, ένας-ένας, αλλά άνθρωποι που τα παίρνουν από κοινού. Συστήνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται μάσκες, συστήνεται προφανώς να κρατούνται αποστάσεις όπου αυτό είναι εφικτό, να μην κάθονται στα καθίσματα. Γίνεται. Όπου είναι εφικτό, κύριε Κυριακή. Έλεγχοι γίνονται. 100% έλεγχοι βεβαίως γίνονται. 100% δεν θα κανένας δεν θα είναι ποτέ σίγουρος ή δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε λεωφορείο για 5 συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα όμως αυτοί που κάνουν αυτή του είδους την κριτική θα πρέπει να μας πούνε σύμφωνα με ποια μελέτη και με ποια δεδομένα και ποια είναι η πρόταση τελικά. Μπορούν να μας να πάρετε και άλλα λεωφορεία. Λένε να πάρετε και άλλα λεωφορεία. Φυσικά. Και έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά κύριε Ξενάκη, το λεωφορείο δεν είναι μια προμήθεια έτοιμου φαγητού που κανείς το παραγγέλνει και το έχει μετά από λίγη ώρα στο σπίτι του έτοιμο προς κατανάλωση. Το λεωφορείο είναι μια πιο εξειδικευμένη διαδικασία. Ο κύριος Σπίρτζης επί ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αγοράς λεωφορείων, τσάτρα πάτρα, επιτρέψτε μου να πω, στο πόδι. Η επιτροπή που διεξήγαγε το διαγωνισμό, που είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι το Υπουργείο, ακύρωσε το διαγωνισμό γιατί δεν ήταν σύνομος. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έχουν μια καλύτερη. Παρ' όλα αυτά και στα λεωφορεία έχει γίνει μεγάλη δουλειά. Με τα σχολεία, πάμε τι στα κάνω. Σχολεία τώρα. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δούμε πρώτα ποια είναι η εικόνα. Αν συγκρίνει κανείς τα κρούσματα του Αυγούστου σε παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών, που πηγαίνουν στα σχολεία δηλαδή, και τα κρούσματα του Σεπτεμβρίου σε παιδιά αντίστοιχης ηλικίας, βλέπει κύριε Ξενάκη ότι τα κρούσματα του Σεπτεμβρίου του 2021 είναι πολύ λιγότερα από τα κρούσματα του Αυγούστου του 2021. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είχαμε την εκτεταμένη χρήση μάσκας και του testing. Αν πάρει πάλι και συγκρίνει τον πρώτο μήνα λειτουργίας των σχολείων το 2021 σε σχέση με το 2020, που δεν είχαμε τα τεστ, βλέπουμε ότι ο ρυθμός αύξηση των κρουσμάτων μεταξύ των μαθητών είναι πολύ λιγότερο στο 2021 έναντι του 2020. Και πάλι λοιπόν έχουμε έναν αριθμό μαθητών. Το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι διαρκές στη χώρα μας. Εγώ είμαι καλλιθεάτης, ζω στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν θυμάμαι, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ που μας κάνει αυτή την κριτική να άφησε ούτε μία περισσότερη σχολική στέγη τα 4,5 χρόνια που κυβερνούσε. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή γίνεται λόγο στις συγχωνεύσεις τμήματων που πάντα γινόντουσαν, σήμερα συγχωνεύσεις. Εντάξει, αν δεν είχαμε πανδημία πάντα, τώρα έχουμε πανδημία. Τάξεις, ακούστε, σωστά. Yeah. Οι τάξεις όμως πάνω από 25-26 άτομα ως ποσοστό του συνόλου, κύριε Ξενάκη, ως ποσοστό του συνόλου, επαναλαμβάνω, είναι λιγότερες σήμερα από ό,τι ήταν εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να έχουμε τάξεις στο Λεκανοπέδιο ή στη Θεσσαλονίκη, που εκεί είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός της χώρας, ο περισσότερος όπως επισημάνεται, με 15 μαθητές. Πάντως δεν μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση αυτό με εποχές προπανδημίας, γιατί τα δεδομένα είναι πια διαφορετικά. Όχι, άρα η προσπάθεια πρέπει να είναι, πρέπει να είναι να λιγοστέψει ο αριθμός των παιδιών. Συνέκρινα, κύριε Ξενάκη, το Σεπτέμβριο του 2021 με τον Αύγουστο του 2021 και τον πρώτο μήνα λειτουργίας του 2021 των σχολείων με τον πρώτο μήνα λειτουργίας του 2020. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Αλλά και τι έχουμε όμως σήμερα, κύριε Ξενάκη? Έχουμε και το όπλο του εμβολίου. Τα παιδιά άνω των 12 ετών μπορούν να πάνε να εμβολιαστούν. Δεν πάνε, κοιτάξτε, όμως. Κρούσματα θα έχουμε, κύριε Ξενάκη. Ένας εμβολιασμένος μπορεί να νοσήσει. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι οι πιθανότητες το θωρακίζει το εμβόλιο. Σύμφωνοι. Ώστε να μην νοσήσει βαριά. Πάμε. Και να μην καταλήξει. Πάμε να τρέξουμε για να καλύψουμε μερικά ακόμα θέματα. Η κυβέρνηση κατηγορηματικά απορρίπτει την πιθανότητα να πάμε σε ένα γενικευμένο lockdown. Γιατί το βγάζετε εντελώς ως προοπτική αυτό από μπροστά σας? Πώς ξέρετε πώς θα είναι σε ένα-δύο μήνες από τώρα η κατάσταση και λέτε από τώρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να την κλείσουμε την οικονομία όπως την κλείσαμε πριν από 1,5 χρόνο, με αποτέλεσμα τότε βέβαια, αλλά και με μεγάλη ζημιά της οικονομίας που καλύφθηκε από δανεισμό εξωτερικό και από χρήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπήκαν στην αγορά όπως μπήκαν. Ναι, το είπατε, κύριε Ξενάκη. Όταν κάναμε lockdown, δεν υπήρχε το όπλο του εμβολίου. Δεν είχαμε κανένα άλλο τρόπο να αναχαιτήσουμε τη διάδοση του κορονοϊού και να αποτρέψουμε νοσηλίες που θα καταλήγανε σε διασωληνώσεις και θανάτους. Σήμερα έχουμε το εμβόλιο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι διαθέσιμο. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Σταδιακά μπορούν να μπουν και κάποια άλλα φάρμακα για τους ελαφρά νοσούντες. Όμως, σε κάθε περίπτωση,
το εμβόλιο είναι αυτό άρα, που θα θωρακίζει. Άρα lockdown γενικευμένο όπως αυτό που ζήσαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 δεν έχουμε μπροστά μας. Όχι, δεν θα έχουμε. Αυτό που μπορεί να έχουμε, κύριε Ξενάκη, είναι περισσότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, όχι για να τους εκδικηθεί κανένας, μακριά από εμάς τέτοια τιμωρητική λογική, για να τους προστατεύσουμε τους ανθρώπους να μην νοσήσουν. Ξέρετε, ακόμα και τη στιγμή που κάποιος δεν παραδέχεται το εμβόλιο, μπορεί να είναι αρνητής του κορονοϊού ή έχει τον προβληματισμό και το φόβο του, γιατί και αυτό συμβαίνει, να μην τα κατατάξουμε όλα σε μία πλευρά. Η πολιτεία από την άλλη, κύριε Ξενάκη, πρέπει να φροντίσει να μην νοσήσει ή και αν νοσήσει να το εντοπίσουμε πολύ γρήγορα, γι' αυτό χρειάζεται το εκτεταμένο τέστινγκ, ώστε να μπορέσουμε τον άνθρωπο αυτόν να τον απομονώσουμε σε καραντίνα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Μάλιστα. Να περάσει την ίωση χωρίς να τη διασπείρει. Άρα, lockdown γενικευμένο δεν υπάρχει μπροστά μας. Αυτό μας λέτε κι εσείς. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, αλλάζω θέμα. Ακρίβεια. Μεγάλο πρόβλημα. Καθημερινότητα του κόσμου. Ξεκινάω από την ιστορία της ενέργειας. Οι πρώτοι λογαριασμοί φτάνουν. Κάποιοι είναι τσουχτεροί, όντως, από αυτούς που βλέπουμε από φίλους και γνωστούς. Τι κάνει η κυβέρνηση για να προστατέψει κυρίως αυτούς που είναι στα πολύ χαμηλά στρώματα, έτσι, και που ζορίζονται ήδη πάρα πολύ, πολλό δε μάλλον τώρα? Τρία πράγματα, κύριε Ξενάκη. Καταρχάς, φροντίζει να ενισχύσει το εισόδημά τους. Πώς? Ανακοινώσαμε την αύξηση του κατώτατου μισθού 2% για το 2022. Ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του είπε ότι δεδομένης της καλής επίδοσης της οικονομίας θα υπάρξει και μια ενίσχυση περισσότερη μέσα στο 2022. Ναι. Δημιουργούμε πολλές νέες αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Σας υπενθυμίζω ότι πάνω από 70.000 νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019. Και σαν αποκορύφωμα όλων αυτών, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μας λέει ότι το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών βελτιώθηκε τόσο κατά το πρώτο όσο και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Άρα έχουμε μια κυβερνητική πολιτική η οποία δημιουργεί περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στους συμπολίτες μας. Δεύτερο πράγμα, ενισχύει σε εκεί που χρειάζονται. Είπε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ένα πλαίσιο ενίσχυση των λογαριασμών της ενέργειας, ανακοινώθηκε η διεύρυνση του επίδοματος πετρελαίου και θέρμανσης γενικότερα, συμπεριλαμβάνεται επίσης και το φυσικό αέριο, από πέρσι συμπεριλαμβάνεται και η ξυλία, και ας μην ξεχνάμε ότι και για τους συμπολίτες μας που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, που παίρνουν αυτό το επίδομα, το Δεκέμβριο προβλέπεται να πάρουν ένα επιπλέον ποσό αυτού του επιδόματος, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν λίγο καλύτερα. Μια που το είπατε αυτό, τους. Το Δεκέμβριο, αυτό που το λέγαμε κοινωνικό μέρισμα τα προηγούμενα χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ το έλεγε 13ο μισθό, βλέπετε ότι υπάρχουν πιθανότητες μιας διεύρυνσης και πέρα από τα στρώματα στα οποία μόλις αναφερθήκατε, να πάει σε ακόμα περισσότερο κόσμο, σε χαμηλούς συνταξιούχους ενδεχομένως, σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα της ακρίβειας? Κύριε Ξενάκη, υπάρχουν σε κάθε περίπτωση έμεσες και άμεσες ενισχύσεις. Ναι. Έμεση ενίσχυση που τελικά δημιουργεί εισόδημα στην τσέπη των πολιτών είναι η μείωση των φόρων. Ναι. Στη μείωση της φορολογίας η δική μας η κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή της κυβερνητικής θητείας. Έχουμε μειώσει το αφορολόγητο, έχουμε αυξήσει, αν θέλετε, συγγνώμη, το αφορολόγητο και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά. Έχουμε μειώσει τον ένφια, σε εργοδοτικές εισφορές που δημιουργούν μεγαλύτερο εισόδημα στους συμπολίτες μας, και ας μην ξεχνάμε τους 18-20 μήνες του κορονοϊού, τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχουμε υποστηρίξει την κοινωνία πολύπλευρα και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και το σύστημα υγείας. Κατά συνέπεια, όποιες παρεμβάσεις θα είναι πάντα στοχευμένες και ανακοινώνονται στα δημοσιονομικά πλαίσια που ορίζει οικονομική κατάσταση. Αλλά περιμένουμε τον προϋπολογισμό, αν σίγουρα καλά. Αυτό που πρέπει να προσδοκούν οι συμπολίτες μας είναι ότι εμείς θέλουμε οικονομική ανάπτυξη για να μοιράζουμε το πλεώνασμα πλούτου που δημιουργείται σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Εντάξει, όσο αλλά καλύτερα πηγαίνει η οικονομία, τόσο περισσότερο ωφέλη θα έχουν όλοι. Μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι πιο πολιτική. Έχουμε εξελίξει το ΠΑΣΟΚ. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε εκλογή νέου αρχηγού, νέας ηγεσίας. Φοβάστε ότι ενώ ψηφίσατε και απλή αναλογική, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να οδηγηθεί μέσω της νέας ηγεσίας του σε μια. Να πλησιάσει, εν πάση περιπτώσει, προς το ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, και αυτό
να δημιουργήσει θέματα κυβερνησιμότητας την επομένη των εκλογών, καθώς εσείς δεν θα έχετε άλλους φυσικούς συμμάχους πολιτικούς που να μπορούν να συμμαχήσουν μαζί σας για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση. Κύριε Ξενάκη, για να κάνουμε ένα ακριβές σχόλιο για όλα αυτά, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ηγεσία που θα επιλέξουν τα μέλη του ΚΙΝΑΛ. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε σαν ένα σχόλιο, και επειδή ορισμένοι μιλούν για αυτό που ονομάζεται προοδευτική διακυβέρνηση, αυτό είναι μια παραδοχή ήττας τους καταρχάς. Παραδέχονται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν θα είναι πρώτο κόμμα και όπως εμείς θα σας προσδοκούμε, αισιοδοξούμε και όπως δείχνουν και οι δημοσκόπησεις. Εμείς θα επιδιώξουμε, κύριε Ξενάκη, την αυτοδυναμία από την απλή αναλογική. Ναι. Από την πρώτη, δεν είναι εύκολο, από την όμως, πρώτη το ξέρετε. Που θα στηθεί. Σαφώς δεν είναι εύκολο, εμείς όμως θα το επιδιώξουμε. Θα το επιδιώξουμε όχι γιατί θα μου πείτε και σε ποιον δεν θα ήθελα ένα αυτοδύναμος από την αρχή. Και μετά θα το επιδιώξουμε στηριζόμενοι στο καλό συμβεί κυβερνητικό μας έργο. Και αν δεν συμβεί, αν δεν συμβεί αυτό, κύριε Ξενάκη, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ας σκεφτούν οι συμπολίτες μας αυτό που ορισμένοι ονομάζουν προοδευτική διακυβέρνηση, με ποιους θα στελεχωθεί. Για παράδειγμα, θα έχουμε πάλι ένα κυβερνητικό σχήμα με Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη. Νομίζω κανείς ούτε σαν φάρσα δεν θέλει να το σκεφτεί αυτό. Ας αναλογιστούμε όλοι τι συνέβη το 2015-2019 στην πατρίδα μας. Είναι προς το συμφέρον του τόπου, κύριε Ξενάκη, να έχει ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Σήμερα το γεγονός ότι έχουμε μια σταθερότητα στην πατρίδα μας, μπορούμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στη διαχείριση του κορονοϊού, στην εξωτερική πολιτική, στην ενεργειακή πολιτική, στην οικονομική πολιτική, οφείλονται στο γεγονός ότι έχουμε μια ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει σε αυτή την πολιτική, μάλιστα, έχει αυτή την πολιτική φιλοσοφία. Εμείς θα διεκδικήσουμε από την κάλπη της απλής αναλογικής, κύριε Ξενάκη, την αυτοδυναμία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ταζουαϊτάνη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.